το Αρχείο Αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, το οποίο φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, παρουσιάστηκε το Σάββατο το βράδυ σε μια ανοιχτή εκδήλωση του Δήμου Ανιτών και του Πνευματικού Κέντρου που έγινε για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη. Το αρχείο ήδη έχει αρχίσει να γίνεται προσβάσιμο στο κοινό μέσα από την εργασία που έχει γίνει στην έρευνα και την ψηφιοποίησή του. Στην εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και ο Σταύρος Μπουλάκης, πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ενώ τα αρχεία παρουσίασαν από την Εθνική Βιβλιοθήκη ο αρχαιονόμος Γιώργος Σταυράτης και η ιστορικός Εύη Καπόλη. Σήμερα έχουμε μια επίσης πολύ σημαντική εκδήλωση σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 για μια άγνωστη για τους περισσότερους πτυχή της ιστορίας μας, της ιστορίας της Επανάστασης που έχει σχέση με το Αρχείο Αγωνιστών που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ευχαριστεί το Δήμο Ιωαννιτών για αυτή την εκδήλωση. Εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων. Θέλω να σας εβεβαιώσω ότι απόψε θα ακούσετε κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι οι συνήθεις, ας πούμε, ανακοινώσεις που γίνονται. Θα μάθετε μία πλευρά αρχαϊκή της ιστορίας του 21, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ ουσιαστική για την κατανόησή της, η οποία δεν είναι ευρύτερα γνωστή και σε αυτό έχει την ευθύνη της και η ίδια η Εθνική Βιβλιοθήκη, που δεν είναι γνωστή. Τώρα πάντως γίνεται μια προσπάθεια και για την ψηφιοποίηση όλου αυτού του υλικού και για την ελεύθερη πρόσβασή του από τη μεριά των ερευνητών. Όσοι ήδη κάνουν χρήση αυτού του αρχείου αναγνωρίζουν τον πλούτο του. Κεντρική θέση σε όλα αυτά έχει η Ελληνική Επανάσταση και το υλικό γύρω από αυτή. Δηλαδή, η Εθνική Βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει υλικό που σχετίζεται με πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούν την Επανάσταση του 1821, όπως είναι το αρχείο του Επιλιανικού Κομιτάτου, όπου μέλος του ήταν και ο Πύρονας, όπως είναι το αρχείο Φιλίμωνος, όπου ο Φιλίμωνας ήταν ο πρώτος ιστορικός που έγραψε την ιστορία της Επανάστασης του 1921. Συμμετείχε με όλους τους ανθρώπους, χρησιμοποίησε πρωτότυπο υλικό για να περιγράψει, για να γράψει την ιστορία του. Και έτσι το αρχείο που συνέλεξε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πρωτότυπα έγγραφα και Ψηλάνη και άλλο μέσα. Και τέλος, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε και σήμερα, είναι το Αρχείο Αγωνιστών, το οποίο ξεχωρίζει από όλα αυτά, όχι μόνο λόγω περιεχομένου, αλλά γιατί είναι το αρχείο επί της ουσίας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Στον λόγο αρχείο αποτυπώνεται η δράση της Επιτροπής Θυσιών και Επιδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, η οποία ανέλαβε το 1865 να εξετάσει τα αιτήματα συνταξιοδότησης και αποζημίωσης των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821. Για τον λόγο αυτό καλούσε τους αγωνιστές και τους συγγενείς τους, σε περίπτωση που οι πρώτοι είχαν να πεθάνει, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία οι δικαιούχοι διεκδικούσαν, όπως μπορούμε να δούμε, αποζημιώσεις για χαμένες περιουσίες, αποπληρωμή δεδηλευμένων μισθών για τα χρόνια του αγώνα, οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες των νεκρών αγωνιστών, απονομές βαθμών, καθώς και συντάξεις για τους ανάπηρους πολέμου. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία μητρώων των αγωνιστών, χωρισμένα ανά ειδικότητα. Για παράδειγμα, έχουμε ξεχωριστά βιβλία για τους αξιωματικούς, για τους υπαξιωματικούς, για τους στρατιώτες, για τους ναυτικούς, ακόμα και για αυτούς που πρόσφεραν κάποιο είδος πολιτικής υπηρεσίας στον αγώνα. Έχουμε πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, με τα οποία αποφάσισε για την... στα οποία εκδικάστηκαν οι υποθέσεις που αναφέρονταν στις αιτήσεις, σχέδια και αντίγραφα πρακτικών, επιστολές, μεσοδοτικές καταστάσεις προσωπικού, διάφορες αποδείξεις και άλλα.